ενώ πολλοί την είχαν ξεγραμμένη. Πρώτο σφύριγμα από τον διαιτητή με την ανόρθωση να είναι στην σέντρα και να έχει την κατοχή. Πόποβιτς περνάει για τον Χριστοφή, με τη μία ο Χριστοφή. Ντέλετιτς, το πλασέ, η επέμβαση, η μπάρα θα καταλήξει στα δίκτυα. Στο 10 η ανόρθωση ανοίγει το σκορ με τον Μίλος Ντέλετιτς να σκοράρει. Εδώ ξανά η κάθετη για τον Ντέλετιτς. Δεν λειτουργήσε καλά η άμυνα της ΠΑΕΚ. Πολύ ωραία πάσα με τη μία από τον Χριστοφή. Το μισό γκολ θα έλεγα ότι ανοίγει στο Χριστοφή και το άλλο μισό στον Ντέλετιτς, ο οποίος πανηγύρισε μπροστά από τους φίλους της ανόρθωσης. Το 1-0. Χαραλάμπους εκτελεί και φαγιά που έγινε, η μπάλα έξω από την προσπάθεια του Μπάπιτς. Ντέλετιτς συγκλίνει, σέντρα με το δεξί και φαγιά που έγινε από τον Αραγιούρη. Μαζεύει ο Πρόσεκ. Αποτελεσματικά όμως έδιωξε την μπάλα και πάει να βγει τώρα επικίνδυνα. Υπάρχει και ευκαιρία για το 1-1. Το σουτ που γίνεται δοκάρι και η μπάλα περνάει παράλληλα στο 55. Βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Πόσο ωραία ο Μπάπιτς έφερε την μπάλα με το στήθος μπροστά. Τελείωσε τη φάση με το αριστερό ή καλύτερα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στα τελευταία τουλάχιστον 10 λεπτά εδώ πάει να γίνει κόντρα. Ευκαιρία για την ανόρθωση. Το σουτ 0-2. Μεντέλετιτς και πάλι η ανόρθωση στο 61. Κόντρα στην ροή του αγώνα εκεί που η ΠΑΕΚ πίεζε και έδειχνε να γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Έρχεται η πίεση ψηλά και ο Ντέλετιτς, ο οποίος σήμερα είναι άκρος αποτελεσματικός, στο 61 να κάνει το 2-0. Συγκλίνει η πάσα του για τον Χρυσοστόμου. Μεγάλη επέμβαση του Πρόσεκ. Έτοιμος ο Τσέχος. Εκτελεί ο Χουζμπάουερ. Η μπάλα στην περιοχή. Ευκαιρία για την ανόρθωση. Απομακρύνει η άμυνα της ΠΑΕΚ. Το σουτ, οι κόντρες. Πάει να αποφεληθεί ο Αραγιούρη. Προβολή ο Πρόσεκ. Ξανά ο Αραγιούρη. Μπάλα έξω. Μένει ψηλά στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Από την άλλη, ναι, να δούμε στο μισό τώρα. Το λάθος που έγινε. Κερδίζει η ανόρθωση με τον Ρουσά. Ευκαιρία για το 3-0. Ο Πρόσεκ σώζει και πάλι την ομάδα της ΠΑΕΚ. Εδώ το γύρισμα, ευκαιρία για να μειώσει η ΠΑΕΚ και δεν θα τα καταφέρει όμως. Και ο Κυριάκος Χριστοδούλου σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Νίκη για την ανόρθωση.